Οι ευρωεκλογές κλείσανε οι κάλπες, για τις αυτοδιοικητικές ολοκληρώνεται, αλλά είμαστε σε προεκλογική περίοδο για τις εθνικές εκλογές. Βλέπετε, έχετε δημοσιοποιείτε τα αποτελέσματα και από πάνω γράφετε εθνικές εκλογές 30 Ιουνίου. Ναι, δεν λέμε το αποτέλεσμα, αλλά λέμε ότι έρχονται εθνικές εκλογές 30 Ιουνίου. Προς Θεού δεν είναι τα αποτελέσματα. Άρα, είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Είμαι βέβαιος ότι το καταλαβαίνουν όλοι. Έτσι, άμα κάνα μπορούσαμε να μαντέψουμε τα αποτελέσματα. Το πρώτο σχόλιο μετά το διάγγελμα του Πρωθυπουργού είναι ότι με ερώτημα, τις περιμέναμε τις εθνικές εκλογές 30 Ιούνιου. Τις περιμέναμε πριν ανοίξουν οι κάλπες. Η αλήθεια είναι ότι συζητείται το θέμα τις τελευταίες ημέρες πάρα πολύ. Και μάλιστα με συγκεκριμένη ημερομηνία. Έτσι, έχετε δίκιο σε αυτό. Άρα με πολύ μεγάλες πιθανότητες. Mm-hmm. Έτσι διοχετευόταν. Απλά έχω την εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το συζητούσε στην περίπτωση που έχει μια μικρή διαφορά. Ή πολύ μεγάλη, όπως τώρα. Ή πολύ μεγάλη, ναι. Αλλά νομίζω ότι το μυαλό ήταν περισσότερο στη μικρή διαφορά, Λώρα. Ναι, έτσι. Αυτό ήλπιζε. Δεν ξέρω, κύριε Τσίπρα, αν έχετε άλλη άποψη πάνω σε αυτό. Υπήρχε η συζήτηση για τις εκλογές. Τώρα πλέον είμαστε μετά. Το αποτέλεσμα μπορείτε να μας πείτε και εσείς πέντε πράγματα παραπάνω. Δεν υπήρχαν. Οι λιμένες αποφάσεις. Οι λιμένες όχι, μιλάω για σενάρια. Οι αποφάσεις πάρθηκαν τώρα. Εντάξει, σκέψεις μπορεί να υπήρχαν διάφορα πράγματα. Ναι, ναι. Ήταν λοιπόν πολύ πιθανό, δεν πέφτουμε από τα σύννεφα. Τι λέμε εμείς, να μην συνεχιστεί η πόλωση, να ανοίξουν τα πραγματικά προβλήματα. Δεν συζητήσαμε για την ευρωπαϊκή πολιτική και τις συνέπειές της στη ζωή των Ελλήνων και της χώρας. Όμως εμείς είχαμε ενοποιήσει και τις τέσσερις κάλπες, γιατί λέγαμε είναι ενιαία η πολιτική. Όμως κανείς δεν πρέπει να ανησυχεί ή να φοβηθεί τις εθνικές εκλογές, αλλά πρέπει να αντιπαλέψει τις θηλιές στη ζωή του που παραμένουν μέσα από τους 800 μνημονιακούς νόμους. Μάλιστα. Και αυτοί λοιπόν δεν θα απαλλαγούν ούτε από την πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ, ούτε από την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας, η οποία έχει δεσμευτεί και για τα ματωμένα πλεονέσματα μέχρι το 2060. Εμείς τι λέμε, ότι η Χρυσή Αυγή έπεσε να εξαφανιστεί, είναι καλό βήμα, αλλά πρέπει να συνεχιστεί, αλλά και ο προβληματισμός που έχει ο κόσμος και τον είχε και μπορεί αυτός να διαχέεται στις διάφορες κάλπες σήμερα, όμως αύριο πρέπει να ενισχύσει τη φωνή του και τη δύναμή του, γιατί μέχρι τώρα δεν έχει εκφραστεί. Να. Η εναλλαγή κομμάτων που φέρουν μνημόνια, μνημονιακούς νόμους που οδηγούν σε φτώχεια, βάσανα και περισσότερη λιτότητα δεν είναι θετικό. Ο λαός πρέπει να πιστέψει στη δύναμή του, πρέπει να κάνει το βήμα, να δείξει ανάταση και αποφασιστικά να ενισχύσει τη φωνή τη δική του για το δίκαιο του, για τα δικαιώματά του, για αυτά που του έχουν αρπάξει την τελευταία δεκαετία. Και βεβαίως δεν είναι καθόλου θετικό να ενισχύεται η αντιδραστική φωνή και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ήδη η Ευρωπαϊκή Ένωση από την ίδρυσή της έχει δείξει ότι είναι των μονοπωλίων και του πολέμου, αλλά και το Ευρωκοινοβούλιο πάει ακόμα σε πιο αντιδραστική κατεύθυνση.